Γεια σας και από μένα. Για το πολύ σημαντικό θέμα της σημερινής εκδήλωσης, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας μεταφέρω την κατάσταση που επικρατεί στην εστία μας, αλλά και συνολικά στις εστίες της Αθήνας, οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση αναντίστοιχη των δυνατοτήτων της εποχής, μια κατάσταση που υποτιμά και δυσκολεύει την προσπάθειά μας να σπουδάσουμε σήμερα. Ιδιαίτερα οι επαρχιώτες φοιτητές, οι φοιτητές από τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα, μια κατάσταση που αποδεικνύει για μια ακόμα φορά το πώς αντιμετωπίζει αυτή, αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μια ολόκληρη γενιά μελλοντικών επιστημών, καλλιτεχνών, εργαζομένων. Ας ξεκινήσουμε από το διαγωνισμό φτώχειας από τον οποίο πρέπει να περάσουμε οι φοιτητές για να καταφέρουμε να μπούμε σε μια εστία σήμερα. Όριο εισοδήματος, προβλήματα υγείας και άλλα, πάντα με τα δικά τους κριτήρια του τι σημαίνει φτωχός φοιτητής. Χιλιάδες φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα καν να κάνουν αίτηση σύμφωνα με τα κριτήρια και τους κόφτες που επικρατούν και έχουν νομοθετηθεί. Το όριο εισοδήματος για να δοθεί δυνατότητα υποβολής αίτησης για τη στέγαση είναι στα 35.000 ευρώ ετησίως. Δηλαδή, αν κάποιος, μια οικογένεια που μπορεί να έχει 36-37.000 ευρώ, δεν θεωρείται πλούσια. Ακόμα και οι φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια αυτά απορρίπτονται ή μπαίνουν σε ουρές αναμονής, καθώς τα δωμάτια συνολικά στις εστίες δεν επαρκούν. Συγκεκριμένα στη δική μας εστία μένουν εκτός περίπου 250 φοιτητές κάθε χρόνο. Φοιτητές που είτε γυρνούν με τις βαλίτσες στο χέρι, μετακομίζοντας σε φίλους και γνωστούς, ακόμα και για χρόνια, είτε παρατούν απλά τις σπουδές τους. Οι τυχεροί τελικά που μπαίνουμε στην εστία αντιμετωπίζουμε συνθήκες κατάρρευσης, υποβαθμισμένων υποδομών, αποτέλεσμα της χρόνιας υποχρηματοδότησης, με νερό που δεν πίνεται, με λήψη αναλώσιμα που αγοράζονται τελικά από τους φοιτητές, με το να αντιστοιχεί για παράδειγμα στη δικιά μας εστία ένα πλυντήριο σε 200 άτομα. Με το να μην υπάρχουν στρώματα για τους φοιτητές, με το να μένουν φοιτητές χωρίς θέρμανση και να ξεπαγιάζουν στο χιονιά και χωρίς κλιματισμό το καλοκαίρι. Με το να κλείνονται φοιτητές μέσα σε ασανσέρ λόγω κακής συντήρησης, αλλά και να μην υπάρχει καμιά υποδομή για αμαία. Για την ασφάλειά μας τι να πούμε, ανύπαρκτη. Την ίδια ώρα που ένα σωρό μηνύματα έρχονται και ξαναέρχονται μέσα από τραγικά γεγονότα, που ολόκληρες πόλεις καταραίουν με ένα σεισμό στις γειτονικές Τουρκία και Συρία και όχι μόνο, αλλά και με την τραγική κρατική δολοφονία των Τεμπών, οι φοιτητές συνεχίζουμε να ζούμε σε κτίρια και υποδομές φτιαγμένες μισό αιώνα πριν, χωρίς καμιά ανακαίνιση, χωρίς αντισεισμικό έλεγχο, χωρίς πυροπροστασία, που μας οδηγούν ακόμα περισσότερο στο φόβο και την ανασφάλεια. Για όλους όσους παρουσιάζουν ως λύση τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη στέγαση, ή όσους τα μασάνε, αλλά την υλοποίησαν κανονικότατα τελικά, σαν κυβέρνηση, αρκεί να μεταφέρουμε την πείρα μας στους τομείς που ήδη έχουν προχωρηθεί με βάση αυτές τις καινοτόμες σκέψεις. Γιατί και στη σύντηση και στη φύλαξη των εστιών και των πανεπιστημίων ήδη έχουν μπει εργολάβοι. Εργολάβοι οι οποίοι θησαυρίζουν στις πλάτες μας, με τις συνθήκες να χειροτερεύουν. Ξέρουμε από πρώτο χέρι πώς είναι να υπάρχουν τη νύχτα μόνο δύο φύλακες σε 6 χιλιόμετρα της Πανεπιστημιούπολης. Και ενώ η εταιρεία θησαυρίζει, οι φοιτητές φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ξέρουμε καλά πώς είναι να ακούμε προϋπολογισμούς ακόμα και των 30.000 ευρώ για επιδιορθώσεις που δεν βλέπουμε, ενώ τα λεφτά έχουν εξαφανιστεί. Ξέρουμε τι σημαίνει να έχει αναλάβει εργολάβος το φαγητό μας και να αντιστοιχεί τελικά λιγότερο από 1,80 την ημέρα για κάθε φοιτητή. Και μάλιστα ξέρουμε ότι όταν δεν θεωρεί επικερδής την επένδυσή του εργολάβος, εμείς μένουμε εκτεθειμένοι στην αναμονή για νέους διαγωνισμούς, για νέους εργολάβους που θα ζητούσαν περισσότερα και θα δίνουν λιγότερα. Όλο το προηγούμενο διάστημα αγωνιστήκαμε απέναντι σε αυτή την πολιτική για τις δικές μας ανάγκες, για να μην ζήσουμε νέα τέμπη, αλλά και για να έρθει στην επιφάνεια η άθλια κατάσταση που βιώνουμε. Βγήκαμε μπροστά διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στο ύψος των δυνατοτήτων της εποχής, γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε και πρέπει να ζούμε καλύτερα. Αγωνιστήκαμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα αιτήματά μας. Για 300 ευρώ μηνιαίο στεγαστικό επίδομα για όλους τους φοιτητές που νοικιάζουν. Για ανέγερση νέων εστιών χωρίς δίκτυα και ενίκεια. Για άμεσο έλεγχο αντισεισμικής θωράκισης όλων των εστιών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Για επαρκή χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών μας. Παράλληλα, ήμασταν και είμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας που προσπαθούν τώρα να πετάξουν έξω από τα σπίτια τους. Είμαστε οι φτωχότεροι φοιτητές που οι γονείς μας αντιμετωπίζουν από πρώτο χέρι την πολιτική των πληστηριασμών. Δεν θα διαπραγματευτούμε το να έχουμε ένα σπίτι να μείνουμε. Θα είμαστε εκεί σε κάθε πληστηριασμό, έξω από το κάθε σπίτι, δεν θα αφήσουμε κανένα να μείνει στο δρόμο. Πέρυσι γίναμε πιο δυνατοί. Κάναμε το βήμα μέσα και από την ανάδειξη σε πρώτη δύναμη του ψηφοδελτίου που στηρίζει η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. Στο οποίο συμμετέχουν πολλοί ακόμα αγωνιστές φοιτητές του ψηφοδελτίου της Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας Πανελλαδικά, στις εκλογές των φοιτητικών συλλόγων, στα πανεπιστήμια και στις εστίες. Περισσότεροι αγωνιστές πήραν θέση ευθύνη στα όργανα των συλλόγων, περισσότεροι σύλλογοι έκαναν αγωνιστικά βήματα. Συντονιστήκαμε και βγήκαμε μπροστά μαζί με τους συμφοιτητές μας να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, να διεκδικήσουμε αυτό που έχουμε ανάγκη.
Μάλιστα, από τον αγώνα μας φέτος, καταφέραμε και πετύχαμε 100 θέσεις ξενοδοχείου για τους φοιτητές που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαν που να μείνουν. Παράλληλα, καταφέραμε μέσα από τους συλλόγους μας και σε συνεργασία με το ΠΑΜΕ να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στον Τούρκικο και Συριακό λαό, οργανώνοντας αιμοδοσίες και συγκεντρώνοντας σε κάθε σύλλογο τρόφιμα και είδη ανάγκης. Όπως δεν κάτσαμε με τα χέρια σταυρωμένα στο έγκλημα στα Τέμπη και αποκαλύψαμε με τον αγώνα μας τους πραγματικούς ενόχους, βάλαμε στο επίκεντρο τις ανάγκες μας και έτσι θα συνεχίσουμε. Πάμε όλοι μαζί να κάνουμε το άλμα με πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά στις 10 Μαΐου σε κάθε φοιτητικό σύλλογο. Θα στείλουμε το μήνυμα ότι δεν μας έχουν στο χέρι, ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τις σπουδές και τη ζωή που μας αξίζει. Θα κόψουμε το χαμόγελό τους για να χαμογελάσουμε εμείς, τα παιδιά της φτωχολογιάς, τα παιδιά του λαού που παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που ορθώνουν μπροστά μας, δεν το βάζουμε κάτω, αλλά πεισμώνουμε ακόμα πιο πολύ για να κατακτήσουμε το δίκαιο μας. Θα είναι το πρώτο βήμα, ώστε και στις 21 Μάη να ρίξουμε κόκκινο στην κάλπη, επιλέγοντας το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, κάνοντας πράξη το σύνθημά μας, με το οποίο πορευόμαστε όλο το προηγούμενο διάστημα, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της ανατροπής.